Και ο Ρούσεφ πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Φάλτσο, η κεφαλιά σταθερά ο Κυπουρός. Ο Ζησόπουλος, έχω την εντύπωση ότι ήταν και πάλι εκείνος που πήρε την κεφαλιά. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Παμπορίδης έδιωξε ο Φέρστερ. Λεωνάρντο. Και πέναλτι από την πρόβολη του Πάρα. Ο Άντερσον απέναντι από τον Κυπουρό. Διώχνει ο τερματοφύλακας της Λάρισας. Μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για τον Λεβαδιακό να πάρει το προβάδισμα. Σπουδαία επέμβαση από τον Ρούσεφ και πάλι σε μία ακόμη περίπτωση που φέρνει πολύ κόσμο μπροστά στην εστία του Κυπουρού, ο οποίος διώχνει σε κόρνερ σε αυτό το πονηρό. Ρούσεφ. Μουλόπουλος. Ο Μοντόγια έξω. Στο παιχνίδι που παρακολουθείτε ζωντανά από τον Αλφα και είναι προσφορά του ΟΠΑΠ. Φενετίδης, ωραία μπαλιά για τον Κλέιτον, ευκαιρία εδώ για την Λάρισα, ο Κλέιτον που ψάχνει τώρα στήριγμα. Ο Φενετίδης πάνω στη γραμμή έδιωξε ο Άντερσον. Πολύ μεγάλη φάση για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι στην πρώτη τους περίπτωση που επισκέφτηκαν με αξιώσεις την αντίπαλη περιοχή, έφτασαν μια ανάσα από τον γκολ. Σαρμιέντο γεμίζει, ο Κλέιτον, σπουδαία επέμβαση, φάση δεν έχει τελειώσει, 0-1 από τον Αλεξάνδρου. Η Λάρισα που καταφέρνει μέσα σε μισό λεπτό να κάνει δύο φάσεις και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Λεβαδιακού. Αυτός είναι ο σκόρερ. Δείτε και πάλι ο Σαρμιέντο κάνει τη σέντρα. Ο Κλέιτον γυρίζει. Στην πρώτη περίπτωση δεν μπόρεσε ο Κόσλεϊ. Στην δεύτερη ο Αλεξάνδρου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπλάζιτς εδώ από μια άλλη οπτική γωνία. Το γκολ με το οποίο προηγείται η Λάρισα. Ο Αλεξάνδρου είχε σκοράρει μέχρι στιγμής στη μοναδική νίκη της Λάρισας, πρώτη αγωνιστική με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Σέντρα για τον Μοντόγια, πήρε την κεφαλιά ο Αργεντινός πάνω από την εστία του Κυπουρού. Φάουλ του Κλέιτον στον Άντερσον. Ρούσεφ για τον Ντιμπαλά που κινήθηκε στην πλάτη του Φέρστερ, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την καταπληκτική κίνησή του. Έτσι ακριβώς, έχουν κλείσει όλα τα κενά ο Λεβαδιακός, να δούμε τη φάση. Για να δούμε τον Πάρα που πέρασε όποιον βρήκε σχεδόν μπροστά του, γιατί την τελευταία στιγμή ο Άντερσον πρόλαβε και έβαλε την προβολή και στην συνέχεια ο Παστός σταμάτησε τον Αλεξάνδρου. Ναι Γιάννη. Και να φτάσει στην ισοφάριση, να δούμε ποιον θα αλλάξει. Υπάρχουν παράπονα για το Ντιμπαλά, αλλά δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει επιθετικό ή αν θα προσθέσει έναν ακόμα. Γύρισε ο Ρούσεφ, ο Μοντόγια δεν πρόλαβε για πολύ λίγο. Κότσιος, ο Βενετίδης ελευθέρωσαν. Ιγκλέσιας για τον Κλέιτον. 1-2 με τον Κόσλεϊ. Δυνατά όμως ο Σλοβάκος έδωσε την ευκαιρία στον Άντερσον. Που γλίστρησε και πήρε. Ο Κλέιτον πετάει για τον Κόσλεϊ, βγήκε ο Μπλάζιτς. Τελευταία φάση του Κλέιτον στο παιχνίδι, γιατί θα βγει αμέσως μετά. Κατσιαρός. Πέρασε ο Πάρα. Για τον Κλέιτον. Έξω, απίστευτη ευκαιρία χαμένη για την Λάρισα. Και τον Βραζιλιάνο, όπως έλεγε ο Γιάννης, στην τελευταία του προσπάθεια. Και ο Ρούσεφ έδιωξε ο Ιγκλέσιας. Ο Πιέτρ το σούτ πάνω στα σώματα, στον Ιγκλέσιας νομίζω ήταν η μπάλα, βρήκε η μπάλα.